Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, λέμε τις τελευταίες πληροφορίες, συζητούμε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από το νέο φορολογικό, υπενθυμίζουμε τις επόμενες ημέρες θα τα κατευθεί στη Βουλή και λέγαμε νωρίτερα με τον Γιώργο τον Κορομιλά, αναλύαμε, παίρναμε μια πρώτη γεύση από το τι περιμένει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ό,τι αφορά τη φορολόγησή τους. Αυτό το φόρο εισοδήματος όπως θα διαμορφωθεί με το νέο φορολογικό. Και Γιώργο, να πάμε λίγο και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να πάμε, αφού πρώτα πούμε εν κατακλείδη ότι ωφελούνται τα εισοδήματα, είπαμε, μέχρι 25.000 ευρώ, αλλά δυστυχώς όχι για όλους. Κλείδονται για μία ακόμα φορά οι οικογενειάρχες. Ναι, φύγονται. Η μεγάλη απορία μας. Τα παιδιά τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπήρχε μία σχετική πρόβλεψη, ίσως και για ένα μεγαλύτερο ποσό. Θα μου πεις, θα καθιστούσε το φορολογικό λιγάκι πιο δύσκολο. Δεν θα το έλεγα. Θα να υπήρχε μια προσάυξη της συγκεκριμένης μείωσης φόρου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, ακολουθώντας και τις μειώσεις οι οποίες υπάρχουν. Αλλά απλώς να μην ξεκίναγε από τα 1.950 ευρώ, να ξεκίναγε από κάπου παραπάνω και να μειωνόταν σιγά σιγά κλιμακωτά, ώστε να έδινε μεγαλύτερη ωφέλεια σε αυτούς που έχουν παιδιά. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολα και τα πράγματα και δύσκολα τα βολοδέρνει κάποιος, ας πούμε, με 3-4 παιδιά αυτή τη στιγμή και με ένα μισθό της τάξης των 20-22.000 ευρώ, έτσι, και τον βάλει σε αυτή την κλίμακα και με τη μείωση φόρου έτσι όπως έχει γίνει κλπ. Θα δούμε σημαντικότατες επιβάρυνσεις. Να υπάρξει και κοινωνική μέρημνα για αυτό το θέμα ούτως ή άλλως. Θα έπρεπε στην ουσία να υπάρξει μια κοινωνική μέρημνα. Θα δούμε τι θα μπει και στο σχέδιο νόμου, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτά έτσι κι αλλιώς έχουν δοθεί. Τα έχουμε δει, ας πούμε, στην έκθεση της Τρόικα. Να δούμε τι θα μπει και στο σχέδιο νόμου και να το συζητήσουμε μετά, να φτιάξουμε και πινακάκια και να δούμε και τις απώλειες που θα υπάρχουν και τις επιβαρύνσεις οι οποίες θα υπάρχουν και αν μπορέσουμε να το συνδέσουμε και με τα επιδόματα που μπορούμε, ετοιμάζω τους σχετικούς πινάκες. Να μπορέσουμε να τα δούμε και με τα επιδόματα για να δούμε, ας πούμε, στην ουσία ποια θα είναι η ωφέλεια ή η ζημιά σε κάθε περίπτωση. Και με κάποια παραδείγματα για να μπορεί και ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς τον περιμένει. Να δούμε όμως τώρα για το αυτοαπασχολούμενο. Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες γενικά ή αυτοαπασχολούμενοι πλέον χωρίς αφορολόγητο, χωρίς αυτή τη μείωση φόρου που περιγράφαμε προηγουμένως, η οποία θα ισχύει μόνο για όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς συντάξεις. Που μέσα σε αυτούς είναι και τα μπλοκάκια τα λεγόμενα. Ευτυχώς διασώζονται και παραμένουν στην κλίμακα των μισθωτών με τις όποιες μειώσεις και όποιες ελαφρύνσεις. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι στην ουσία είναι με μισθωτή εργασία, αλλά δουλεύουν με μπλοκάκια. Θεωρείται ως μισθωτή εργασία, αλλά μπαίνουν και κάποια κριτήρια να υπάρχει μια σύμβαση με τον εργοδότη και να μην λαμβάνουν εισοδήματα σε πάνω από τρεις εργοδότες. Αν όμως έχουν πάνω από τρεις, γιατί παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε κάποιους άλλους, το εισόδημα από τον ένα τουλάχιστον να είναι το 75% του συνολικού εισοδήματος. Νομίζω είναι καλή η ρύθμιση και διασφαλίζει περισσότερο, θα λέγαμε, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται αυτή τη στιγμή να εκδίδουν αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν και μεγάλες εισφορές, δεν το ξεχνάμε. Ακριβώς, για μισθωτή και εργασία. Τι γίνεται τώρα με τους αυτοαπασχολούμενους. Πρώτον, θα πηγαίνουν με δικιά τους κλίμακα. Ποια είναι αυτή η κλίμακα? Αυτή η κλίμακα είναι, θα λέγαμε, ξεκινάει με φορολόγηση 26% σύμφωνα με για τα πρώτα 50 χιλιάρικα και για το ποσό πάνω από τα 50 είναι και αυτό μια προοδευτική κλίμακα. Σύμφωνα με την έκθεση της Τρόικα είναι 35%, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες είναι 33%. Και παίζει και ένα δεύτερο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι να μειωθούν κατά 10.000 του πρώτου κλιμακίου το εισόδημα, να γίνει 40 χιλιάρικα με 26%, ώστε να διατηρηθεί 33% το ποσό το οποίο θα ξεκινάει πάνω από τα 40 χιλιάρικα. Είναι ωφελημένοι ή χαμένοι. Όσοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ θα είναι ωφελημένοι. Θα είναι ωφελημένοι με την έννοια του ότι έτσι όπως πάει η κλίμακα, λόγω ότι υπάρχει και αυτό το προοδευτικό, εξασφαλίζει έναν τελικό συντελεστή, ένα effective tax rate, το οποίο φτάνει περίπου στο 33%. Άρα, για εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ, 45, θα δουν ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικότατες μειώσεις. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και κάτι άλλο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό είναι ότι πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα, και εμπρόθεσμα είναι μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχουν εξοφληθεί για να είναι ακριβώς να συνάδει και με την αναγνώριση της δαπάνης που γίνεται για τους μισθωτούς της επιχειρήσης, θα εκπίπτουν από το εισόδημα. Ενώ πέρυσι, μοναδική φορά, γιατί και πιο παλιά ήταν από το εισόδημα,
Πέρυσι είχαμε μόνο μείωση φόρου σε συντελεστή 10% επί των εισφορών. Αν κάποιος ο οποίος κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές 5.000 είχε μια ωφέλεια, μια μείωση φόρου 500 ευρώ. Ενώ τώρα θα αφαιρείται όλο από το εισόδημα και καταλαβαίνεις λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας και ανάλογα πού είναι το εισόδημά του, πόσο μεγάλη θα είναι η συγκεκριμένη ελάφρυνση. Με την έννοια ότι όλο πλέον αυτό θα αφαιρείται ως επαγγελματική δαπάνη και θα διαμορφώνει το εισόδημα. Σημαντικότατο. Η πρόθεση, Γιώργο, του Οικονομικού Επιτελείου για να βάλει αυτές τις ελαφρύνσεις μετά από αυτό το ποσό το οποίο μας περιέγραψες, είναι διότι εκτιμά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν ένα όφελος να δηλώσουν, εκτιμούν μάλλον ότι δεν δηλώνουν το πραγματικό εισόδημα και θα πρέπει να, και θα τους δώσει ένα κίνητρο να δηλώσουν το πραγματικό τους, μπορεί να είναι πάνω από 40, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, ή εκτιμούν ότι θα πρέπει να διευρύνουν τη φορολογική βάση στους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή ακόμα και πιο μικροί, να πληρώσουν περισσότερα. Κοίταξε, αν πάρουμε τα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων γιατί πόσα έχουν δηλωθεί, θα δούμε ότι οι μέσοι όροι στους αυτοαπασχολούμενους είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Αυτό σημαίνει ή φοροδιαφυγή ή πτώση εργασιών. Εγώ θα πω ότι συμβαίνουν και τα δύο. Με μια έφεση 6-7% που υπάρχει δηλαδή, φυσικά υπάρχει ακριβώς μια πτώση των εργασιών και του τζίρου. Μια πτώση των εργασιών, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση δηλώνανε μέχρι πριν λίγα χρόνια που είχαμε το αφορολόγητο ψηλά, μέχρι το ύψος του εκάστοτε αφορολογήτου. Και είναι πολλοί αυτοί. Σε ποσοστό, εγώ θα πω ότι είναι μικρότεροι, αν θέλεις, ας πούμε, από τους συνεπείς φορολογούμενους. Και βλέπουμε τώρα με ένα οριζόντιο μέτρο ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Γιατί όταν ξεκινάς, ας πούμε, κατευθείαν με ένα 26%, καταλαβαίνεις ότι ξεκινάς 1.300 ευρώ φόρο σε κάποιον που είχε εισόδημα 5.000 ευρώ και μπορεί να είναι πραγματικό εισόδημα. Θα δούμε βέβαια τι δικλείδες ασφαλείας θα μπουν σε κάποιους. Πιθανώς στους νέους επαγγελματίες, δεν μπορεί να ζητάς από κάποιον που τέλειωσε το πανεπιστήμιο πριν 2-3 χρόνια, κάνει μια έναρξη επιτιδεύματος γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του κανονικά. Τον πρώτο καιρό καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα είναι πολύ χαμηλός ο κύκλος εργασιών να τον φορολογείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρουμε ποιες δικλείδες ασφαλείας θα είναι. Από την άλλη τη μεριά όμως, οι επαγγελματίες και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα επιστημονικά επαγγέλματα, ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος με στοιχεία του οικονομικού του 2011 ήταν στα 29.700 κάτι ευρώ. Αρκετά σημαντικό, πιο ψηλά από άλλους μέσους όρους κάποιων κατηγοριών. Βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, Βασίλη μου, ότι αν κάτσουμε και κάνουμε αναγωγή, θα δούμε ότι η φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημα, σε αυτό το μέσο το οποίο δηλώνεται, σε αυτό το εισόδημα φτάνει το 46,62%. Είναι σημαντικότατη και είναι σημαντικότατη η φορολογική επιβάρυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αφαιρεθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι έχουν αφαιρεθεί ότι φορολογείται το ποσό το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση και των ασφαλιστικών εισφορών. Τι θα έπρεπε να γίνει για περισσότερη δικαιοσύνη? Κατά μένα δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε σε μηδενική βάση τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Από την άλλη τη μεριά, αυτό έρχεται κόντρα σε πολλά που κατά καιρούς έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή, ότι θα πρέπει πλέον το εισόδημα από επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα να φορολογείται το ίδιο, είτε το αποκτά φυσικό πρόσωπο, και είμαι από τους πρώτους που το έχω δηλώσει, είτε το αποκτά, ας πούμε, ομόρφωνος εταιρεία, το αποκτά ετερόρυθμος, το αποκτά ΕΠΕ, είτε ανώνυμη. Ως προς το σκέλος αυτό έρχεται να δέσει το καινούργιο. Έπρεπε να γίνει μια προσεκτικότερη επιλογή στις κλίμακες, ώστε και αυτό δεν είναι μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά είναι και για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να μειωθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση για το σύνολο αυτών. Θα συμφωνούσα λοιπόν με ένα συντελεστή, παραδείγματος χάρη, στα πρώτα 50.000 της τάξης το 15% και για τα υπόλοιπα να πηγαίνει στο 28% για να έρθει πολύ χαμηλά μεσοσταθμικό, ο ίδιος συντελεστής να είναι και για τις επιχειρήσεις και βέβαια να μην υπάρχει καταληκτικός συντελεστής στους μισθωτούς, 45%. Να υπάρχει κατά αναλογία δηλαδή. Σωστό. Και αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο, διότι η πιο σωστή πρόταση είναι στους μισθωτούς, παραδείγματος χάρη, αφορολόγητο της τάξης των 8.000 ευρώ, για να είναι λίγο πιο πάνω από το από το μέσο όρο φτώχειας, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φτώχειας. Το επίπεδο αυτό φτώχειας, το οποίο υπάρχει, και από εκεί και πέρα δύο κλιμάκια με 15 και 28% και τερματισμός εκεί. Θα μου πεις, είναι πάρα πολύ χαμηλά και πώς θα φορολογήσει τον πλούτο. Ας μου πει κάποιος ποιοι δηλώνουν σε αυτή τη χώρα, είτε μισθωτοί είτε μη μισθωτοί, πάνω από 100.000 ευρώ. Γιατί δεν παράγεται τέτοιου είδους πλούτος? Ο πλούτος ο οποίος παράγεται και κρύβεται, δηλαδή αυτός που φορο αποφεύγει ή φοροδιαφεύγει, είναι ευθύνη της πολιτείας να τον βρει
και να του καταλογίσει όλους αυτούς τους φόρους. Αλλά δεν μπορείς την αδυναμία να βρεις όλους αυτούς που φοροαποφεύγουν και φοροδιαφεύγουν σήμερα να τη μεταφράσεις σε επώδυνα μέτρα για μια σειρά φορολογουμένων, είτε είναι τα συνήθη υποζύγια μέχρι σήμερα, που κατά με δεν είναι μόνο μισθωτή συνταξιούχη, αλλά είναι και η τίμη αυτοαπασχολούμενη και υπάρχουν. Οι συνεπείς φορολογούμενοι, λεγόμενοι συνεπείς φορολογούμενοι. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή Γιώργο μας πιέζει και ο χρόνος, θα δούμε τι γίνεται και με, και με τα ακίνητα. Το είπαμε στην αρχή, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτε άλλο. Θα δούμε το κατατεθεί το σχέδιο νόμου. Θα πάμε σε ένα ενιαίο τέλος ακινήτων, το οποίο θα αντικαταστήσει φόρα ακίνητης περιουσίας και το χαράτσι το λεγόμενο μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Με τα ενίκια, διότι πολλοί ρωτούν, υπάρχει κάποια πληροφορία γι' αυτό? Με τα ενίκια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφόρηση. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια πληροφόρηση. Φημολογείται, εγώ θα πω ότι αυτά που έχουν ακουστεί, ότι θα πάμε σε μία φορολόγηση στα ενίκια, σε ξεχωριστή κλίμακα δικιά της, γιατί η πρόθεση είναι να φορολογείται το εισόδημα μέσω του φορολογούμενου και όχι ο φορολογούμενος, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια με τη διάκριση φορολογία φυσικών, φορολογία νομικών. Θα υπάρχει φορολογία του εισοδήματος από απόδοση κεφαλαίου, όπως είναι αυτό που είπες προηγουμένως, φορολογία του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και φορολογία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο κομμάτι λοιπόν της απόδοσης κεφαλαίου που είναι και τα ενίκια, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει μία κλίμακα με πρώτο συντελεστή 10% στα εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ και αυτός ο συντελεστής το 10% είναι ίσως και με το συντελεστή της απόδοσης των τόκων των καταθέσεων, γιατί μην το ξεχνάς ότι είναι μία απόδοση κεφαλαίου. Ακριβώς. Αντί να έχεις τα χρήματά σου στην τράπεζα για να παίρνεις τους τόκους που φορολογούνται με 10%, έχεις τα χρήματά σου σε ένα σπίτι που παίρνεις τα ενίκια και αυτό φορολογείται με 10%. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν δύο ακόμα συντελεστές. Παίζεται να είναι 30-36 ο δεύτερος και μέχρι 45 ο τρίτος. Αλλά εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το 80% μη σου πω και 85% των ενοικίων που δηλώνονται στο σύνολό τους αφορά ενίκια τα οποία δεν υπερβαίνουν τις 6-7.000 ετήσια βάση. Δηλαδή είναι αυτοί που έχουν και ένα. Ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζουν, και παίρνουν από και ένα εισόδημα. Μέχρι σήμερα τι γινότανε? Έπαιρνες το εισόδημα από τη σύνταξη ή το μισθό που είχες, είναι το εισόδημα από αυτά, τα πρόσθετε στην κλίμακα, μεγαλύτερη φορολογική επιβάρηση. Τώρα θα είναι διαφορετική αντιμετώπιση του εισοδήματος από τους μισθούς και διαφορετική αντιμετώπιση του εισοδήματος που θα έχεις από τα ενίκια. Άρα δεν αλλάζεις κλίμακα. Άρα στην πλειοψηφία αυτών που. Στην πλειοψηφία, στους πιο πολλούς. Περισσότερο ελαφρυντικά θα δουλέψει το καινούργιο και μιλάμε για τους χαμηλούς, για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Για αυτούς που έχουν μεγάλα εισοδήματα, δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί και να εισπράττει και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις από ενίκια ή 30 χιλιάδες ή 15 χιλιάδες. Τελικά φτάνει σε ένα εισόδημα της τάξης, ξέρω εγώ, που μπορεί να ξεκινήσεις από 70-80 χιλιάδες ετησίως μόνο από τα ενίκια. Νομίζω ότι είναι πιο δίκαια αυτή η φορολόγηση από τη φορολόγηση που προϋπήρχε, με την έννοια ότι η κατανομή των φορολογικών βαρών γίνεται καλύτερα. Αυτό είναι γεγονός. Να πάμε και στο τελευταίο, να πάμε λίγο και στην αναμόρφωση του ποινολογίου. Η αναμόρφωση του ποινολογίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι μαζί με τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων ίσως έπρεπε να έχει προχωρήσει και να τα έχουμε δει ενσωματωμένα στο νομοθέτημα αυτό. Βέβαια, τι χρειάζεται? Χρειάζεται εκλογήκευση των προστήμων. Σήμερα το πρόστιμο είναι εξοντοτικό. Πολλές φορές επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο, το οποίο μόνο η επιβολή του προστήμου και οι μετέπειτα κυρώσεις οι οποίες υπάρχουν οδηγούν στο να ο άλλος να παραδώσει τα κλειδιά και να πει ότι συνέχισε εσύ, Υπουργείο Οικονομικών, να δουλέψεις στο μαγαζί. Θα μου πεις, για να επιβληθεί ένα τέτοιο πρόστιμο, θα πρέπει να είναι και η διάζουσα η παράβαση. Μα το πρόστιμο επιβάλλεται και έχει παιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, έκανες μία παράβαση. Έφαγες αυτό το πρόστιμο για να μάθεις να μην ξανακάνεις τη συγκεκριμένη παράβαση. Χώρια τις λοιπές κυρώσεις τις οποίες έχεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να έχει εξοντοτικό χαρακτήρα, πρέπει να έχει παιδευτικό. Άρα θα πρέπει να εκλογικευθούν τα πρόστιμα, να υπάρχει μεταβατικό στάδιο για να μπορέσουν να. Κάποιους που έχουν επιβληθεί πρόστιμα με τις παλιές διατάξεις να μπουν με τις καινούργιες που σίγουρα θα είναι πιο ευνοϊκές και αν θέλουν με αυτές να συμβιβάσουν τα πρόστιμα, γιατί η εισπραξιμότητα στα πρόστιμα, ειδικά αυτά που αφορούσαν τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων και γενικά την παραβάση της φορολογικής νομοθεσίας, μιλάμε ότι η εισπραξιμότητα στα μεγάλα πρόστιμα, αυτά που υπερβαίνουν τα πρόστιμα της κατηγορίας των βιβλίων, δηλαδή αυτά που υπερβαίνουν, αν θέλεις, χοντρά-χοντρά τα 1.200 ευρώ, η εισπραξιμότητα δεν ήταν μεγαλύτερη από το 2,4%.
Εκεί πάσχουμε. Βεβαιώνονται τα πρόστιμα, δεν εισπράττονται. Δεν εισπράττονται. Εκεί είναι το μεγάλο θα θέμα. Θα δίνεται λοιπόν, από οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι εκλογικευμένα και αντί για την έννοια του συμβιβασμού στο πρόστιμο, θα υπάρχει κίνητρο εξόφλησης. Άρα στην ουσία θα μειώνονται και άλλο ανάλογα κατά πόσο συνεπείς είναι, είτε με τις δόσεις, είτε με εφάπαξ εξόφληση που μπορεί να φτάνει το κίνητρο το 60% μείωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό και για την ανέμορφωση του ποινολογίου, στα ελάχιστα λεπτά που μας απομένουν, γύρω στο 1,5 λεπτό, Γιώργο, να έχω αφήσει το τέλος κάτι λίγο πιο ευχάριστο, πιο ανάλαφρο με αυτά τα οποία συζητούμε και είναι τα θέματα των τεκμηρίων. Διότι όποιος ακούει πλέον τεκμήρια, πραγματικά να τριχιάζει, αλλά από ό,τι φαίνεται, τα τεκμήρια αλλάζουν και μειώνονται, γίνονται πιο υποφερτά, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Όπως φαίνεται, οι τελευταίες πληροφορίες αυτό λένε. Καταρχήν τα τεκμήρια δεν είναι ευχάριστα και με την έννοια ότι παράγουν φόρο. Ακριβώς. Από την αρχή δεν είναι ευχάριστα. Δηλαδή, κάποιος που ακούει τη λέξη τεκμήριο, αλλά τουλάχιστον με αυτά που είχαμε, που βιώσαμε φέτος, για τον χρόνο ίσως να είναι λίγο καλύτερα. Τα τεκμήρια πρέπει να, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι ένδειξη φοροδοτικής ικανότητας και όχι να προσδιορίζουν εισόδημα. Στη χώρα μας προσδιορίζουν εισόδημα. Αν δεν καταργηθούν όλα αυτά τα πράγματα και να αντικατασταθούν με πόθεν έσχες, δεν γίνεται τίποτα. Έστω λοιπόν για τελευταία χρονιά που πιθανόν λειτουργήσουν τα τεκμήρια, γιατί γνωρίζω ότι από το 2013 θα πάμε στην εφαρμογή καθολικού ποθανέσχες, ειδικά για σπίτια αυτοκίνητα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και οι ελάχιστοι δαπάνοι διαβίωσης, αυτά μειώνονται σε ποσοστά που ξεκινάνε από 30, φτάνοντας μέχρι και 48%, και είναι λογικό, δεν μπορείς να λες έναν Έλληνα πολίτη σήμερα μισθωτό ότι ζήσε με 8.000 το χρόνο, γιατί έτσι αποφασίζει η Τρόικα και έτσι επιβάλλει η Τρόικα μάλλον. Εγώ θα λέγα και αποφασίζει, εμείς τύπης επικυρώνουμε τις αποφάσεις αυτές. Λοιπόν, δεν μπορεί να του λες λοιπόν αυτού του φορολογού με του ζήσε με 8.000 το χρόνο. Και από την άλλη τη μεριά, επειδή έχει την τύχη, την ατυχία να έχει ένα αυτοκίνητο. Επειδή μένει σε κάποιο σπίτι, των πραγμάτων θα μένει. Αν δεν είσαι φιλοξενούμενο, θα είναι δικό σου, γιατί μπορεί να προέρχεται από μια γονική παροχή ή οτιδήποτε. Μπορεί όμως να το μισθώνει. Έχει εσύ το τεκμήριο, να σου λέει ότι το εισόδημα στο φορολογητήριο είναι 12.000, γιατί το άθροισμα των τεκμηρίων για το σπίτι, το αυτοκίνητο συν το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωση το δικό σου είναι 12.000, όταν ο ίδιο σου λέει ότι με τι συμβάσει που υπάρχουν πλέον θα πρέπει να πληρώνεσαι για τη δουλειά, αν είσαι από του τυχερού και δεν είσαι μέσα στο 1 εκατομμύριο. 500 περίπου χιλιάδες ανέργους συμπατριώτες μας, να σου λέει ότι ζήσε με αυτά τα 8.000, αλλά εγώ θα σε φορολογήσω για 12. Είναι και βέβαια να πληρώσει μετά τη διαφορά. Είναι παράδοξο. Λοιπόν, Γιώργο Κορομιλά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος. Την επόμενη εβδομάδα υποσχόμαστε ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το νέο φορολογικό, το οποίο προφανώς θα είναι και στην, ή θα οδεύει προς τη Βουλή, θα είναι και στη Βουλή. Πιθανόν να είναι εκείνες τις ημέρες, την ημέρα πιθανόν μέχρι την επόμενη Πέμπτη Παρασκευή να είναι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι που είχατε την υπομονή άλλη μια βραδιά να βρεθείτε μαζί μας. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο τα νέα θα είναι πολύ καλύτερα την ερχόμενη εβδομάδα γύρω από το νέο φορολογικό. Υπομονή για όλους χρειάζεται για αυτό το θέμα και για την κρίση, την ύφεση, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Καλό απόγευμα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λίγο μετά τις 5.30. Γεια σας.